Ενός αυτών των κτηρίων, όπως αυτό που, για το οποίο συζητάμε τις τελευταίες ώρες, είναι κατά τη γνώμη σας προς τη σωστή κατεύθυνση? Το Σάββατο έγινε μια διαμαρτυρία κατοίκων στα Εξάρχεια, οι οποίοι έχουν απαυδίσει από την συνεχή αστυνομική παρουσία. Δεν θέλουν την αστυνομία στα Εξάρχεια οι κάτοικοι? Έγινε μια κινητοποίηση. Γιατί... Τι κάτοικοι ήταν αυτοί, ρε Γιώργο, πού τους είδες? Κάτοικοι, κατοικότατε. Το γεγονός ότι εσείς δεν καλύπτετε τέτοια θέματα δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται. Τι να καλύψουμε, ρε έτσι, Γιώργο, τώρα. Δεν τα καλύπτετε. Πόσοι κάτοικοι ήταν αυτοί? 3, 2, 1, πόσοι ήταν? Ήταν αρκετοί. Και είπαν δεν θέλουμε την αστυνομία να φύγει, θέλουμε τους παράνομους. Ναι, και τα ναρκωτικά και τις μολότοφ. Αυτό είπαν. Δεν νομίζω ότι είπαν αυτό. Αυτό γινόταν πριν. Εγώ θυμάμαι το Μητσοτάκη να λέει σε μια εβδομάδα θα έχω καθαρίσει τα Εξάρχεια, κοντεύει 4 μήνες. Ναι. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στα Εξάρχεια είναι αυτή η οποία το ήταν. Ακριβώς έτσι μια εβδομάδα. Ναι, ακριβώς έτσι είχε πει. Αν δεν είχε πει 2, το πολύ. Λοιπόν, άρα πρέπει να καθαριστούν τα Εξάρχεια. Όχι, είχε πει να λέει ότι θα το κάνουμε γρήγορα, αλλά ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση. Όχι, είχε πει σε μια εβδομάδα, αλλά μην με διακόπτετε γιατί σας διέκοψα. Λοιπόν, επίσης γίνανε κάποιες επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στα Εξάρχεια με πενιχρά αποτελέσματα. Όταν έκανε η αστυνομία επιχειρήσεις στα Εξάρχεια επί ΣΥΡΙΖΑ, έβρισκε δεκάδες κιλά. Το είχαμε πει. Τώρα, το περισσότερο το οποίο κατόρθωσαν και βρήκανε επί του κυρίου Χρυσοχοίδη. Η κοκαίνη που ανακάλυψαν προχθές δεν σου λέει τίποτα? Ξέρω αν βρήκαν κοκαίνη στα Εξάρχεια. Τι σημασία έχει ήταν στα Εξάρχεια? Για τα Εξάρχεια δεν μιλάμε τόση ώρα. Α, για τα Εξάρχεια. Διότι αν θέλαμε να πάμε στην κοκαίνη, εγώ θέλω να σου πω ότι πέθανε ένατος μάρτυρας της μεγαλύτερης υπόθεσης ναρκωτικών ποτέ στην Ελλάδα. Έχουν παραιτηθεί 3 ανακριτές. Αυτό σημαίνει τεράστια κρίση για τη δικαιοσύνη και δεν κάνετε καμία κουβέντα. Κάνετε κουβέντα για κάποιον ο οποίος βρέθηκε με μία μικροποσότητα σε μία κατάληξη. Βέβαια, γιατί πάντα άλλο είναι το θέμα για εσάς. Δεν είναι το σοβαρό το θέμα, σας λέω. Δεν είναι σοβαρό το θέμα των Εξαρχείων και της ανομίας που βασιλεύει. Όταν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Που έχει διαλυθεί η Αττική από τους παράνομους πάσης φύσεως. Όταν έχεις λοιπόν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο 2 ειδήσεις αστυνομικές, το ένα είναι. Μη με διακόπτετε. Στη μία περίπτωση έχει 4 προσαγωγές μικροποσότητα κάναβης και στην άλλη περίπτωση πεθαίνει ένατος μάρτυρας σε υπόθεση με 2. Το κύριο είχαν πολεμοφόδια μέσα η αναρχική. Και πήγε η αστυνομία και καθάρισε την περιοχή. Και το θεωρούμε ίσονο σημασία. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στη χώρα αυτή η κατάσταση. Όχι, δεν πρέπει να επιτρέπεται. Και το λέμε αυτό ότι είναι μικρό. Σας λέω ποιο είναι το μείζον σημασία. Αν θέλετε. Δεν είναι μείζον, δηλαδή ότι ένα κτίριο ολόκληρο είχε μέσα, είχαν στρατοπεδεύσει στην αναρχική. Αυτό είναι μείζον. Αυτό είναι μείζον. Το άλλο που σου λέω εγώ τι είναι. Το άλλο που σου λέω εγώ τι είναι. Αν το ένα είναι μείζον. Μα δεν βάζουμε τώρα ζυγαριά θεμάτων εδώ, Γιώργο. Βέβαια, γιατί κάποια θέματα δεν εξαφανίζονται. Είναι αυτού του Σαββατοκύριακου θέμα. Και σου λέω είναι αυτού του Σαββατοκύριακου θέμα. Γιατί δεν το βάζετε? Είναι ίσονο σημασία στο γιατί δεν βάζετε αυτό το θέμα που είναι αυτού και μας το καταγγέλνουν φοιτητές όπου φτιάχνονται μολότοφ, κύριε Κυρίτση. Πρέπει να παρέμβει η αστυνομία εκεί, ναι ή όχι? Υπάρχει νόμος, υπήρχε ένας νόμος προηγούμενος, υπάρχει και ένας νόμος τώρα. Ο χώρος του Πανεπιστημίου είναι ένας χώρος με ιδιαιτερότητες. Το γεγονός ότι προχθές δεν παρενέβη η αστυνομία και έβγαλε και ανακοίνωση γιατί δεν παρενέβη, σας απαντάει. Αλλά εγώ σας λέω, αυτό το Σαββατοκύριο είχαμε πολύ μεγαλύτερο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα να παρετούνται δικαστικοί από μια υπόθεση διότι φοβούνται για τη ζωή τους. Και δεν γίνεται κουβέντα καθόλου. Ωραία, και εσείς μου λέτε 4 άτομα. Εσύ, το είπα εγώ, δεν το είπατε εσείς. Κάνουμε ένα τέταρτο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λες με ήθος ενοχικό. Θα μας δυσκολέψει εμάς να μπεις στα θέματα. Εγώ ενοχικό. Στα θέματα λέμε όλα, Γιώργο. Ενοχικό θα πρέπει να έχετε εσείς εγώ. Όχι, το λες με έναν τρόπο σαν να εμείς έχουμε καμιά ενοχή εμείς ειδήσεις. Ξέρω εγώ τι υπάρχει ειδήσεις, μην τη λέμε εμείς. Δεν μας έχετε συνηθίσει. Μα δεν μας δυσκολεύει εμάς με αυτό που λες, Γιώργο. Δεν θέλω να σας πω.